Θέλω να μας πεις λίγο τι είναι η Σύνοδος Νεολαίας και πώς προέκυψε. Είμαστε ήδη στη δεύτερη χρονιά, να δούμε λίγο την ιστορία της. Ναι. Η Σύνοδος Νέων πραγματοποιείται καταρχήν για δεύτερη χρονιά, όπως έχεις πει. Στόχος της είναι να καλέσουμε όλους τους νέους από όλη την Κύπρο, ηλικίας 14 με 35 ετών, ούτως ώστε να ακουστεί η φωνή τους σε θέματα που τους αφορούν άμεσα και τα οποία θα πρέπει επιτέλους να ακουστούν και να δώσει έμφαση και η πολιτεία. Είπες να ακουστεί η φωνή τους. Ποια είναι η ανάγκη σας οδήγησε στο να δημιουργήσετε τη Σύνοδο Νέων? Έχουμε αντιληφθεί ότι πραγματικά οι νέοι πολλές φορές δεν ακούγονται όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, ενώ τους θέλουμε να συμμετέχουν στα κοινά, να είναι ενεργοί πολίτες στο κράτος μας, παρά τα αυτά, μερικές φορές δεν γίνεται τόσο σημαντικό το θέμα της συμμετοχής τους. Δηλαδή, να τους δίνεται άμεσα ο λόγος και να είναι κοντά με του άτομα που λαμβάνουν τις αποφάσεις για τους ίδιους. Στεφάνε, θέλω να μου πεις πάνω σε αυτό που πει η Μαρία τώρα. Ο λόγος που οι νέοι απέχουν από τα κοινωνικά, από τα πολιτικά δεδομένα του τόπου, που βιώνουμε τέλος πάντων μια περίεργη κατάσταση τα τελευταία χρόνια, είναι γιατί δεν υπάρχει χώρος να εκφραστούν, δεν υπάρχει το βήμα να εκφραστούν ή απλά διαφορούν? Πιστεύω η αδιαφορία, θα σωστό να πούμε κάτι τέτοιο, επειδή οι νέοι θέλουν να συμμετάσχουν στα κοινά. Απλώς πολλές φορές ή δεν έχουν το βήμα, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα κοινά, ή απλώς δεν ακούγεται η φωνή τους. Δεν είναι σεβαστή η φωνή τους από τους μεγαλύτερους, ας πούμε, αυτή της κοινωνίας. Και πιστεύω πως για να συμμετέχεις, είναι σημαντικό να εκπαιδευτείς πάνω στο θέμα που θα συμμετέχεις. Έχοντας μια ελλιπής εκπαίδευση στη συμμετοχή, δεν μπορεί ο νέος να συμμετέχει ενεργά στα δρόμενα της κυπριακής κοινωνίας. Άρα υπάρχει εκπαίδευση μέσα από την Σύνοδο Νέων. Πώς λειτουργεί τέλος πάντων η Σύνοδος? Κατά κάποιον τρόπο, απλά αυτό που γίνεται είναι ότι οι νέοι έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους κρατικούς αξιωματούχους, με την πολιτεία. Τους δίνεται ο λόγος άμεσα να συμμετέχουν σε εργαστήρια, τα απορίσματα των οποίων θα αξιοποιηθούν από τον Οργανισμό Νεολαίας, που είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας για τους νέους και ο οποίος στην πορεία θα τα παρουσιάσει σε πιο πάνω επίπεδο, στο Υπουργείο Παιδείας, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αξίζει να πούμε ότι η Σύνοδος τελεί υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Οπότε βλέπουμε πλέον ότι και η πολιτεία λαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρά το θέμα της συμμετοχής των νέων. Τα αποτελέσματα της περσινής Συνόδου των εργαστηρίων αξιοποιήθηκαν? Όταν αξιολογήθηκαν και δόθηκαν τα αποτελέσματα, πώς τα χειρίστηκε το κράτος, ο κρατικός φορέας? Βεβαίως. Τα αποτελέσματα της προηγούμενης Συνόδου αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία της Εθνικής Στρατηγικής για την Νεολαία, οποία είναι έτοιμη σε αυτήν τη φάση και αναμένουμε ότι αρχές ίσως του 2017 να παραδοθεί και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φέτος, ποιες είναι οι θεματικές με τις οποίες θα ασχοληθούν τα εργαστήρια και η Σύνοδος γενικότερα? Ο τίτλος της Συνόδου γενικά είναι «Ιδέες για μια καλύτερη Κύπρο» και οι θεματικές είναι 5. Λάβαμε υπόψη τα πιο επίκαιρα θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον τόπο μας και όχι μόνο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά κυρίως όσον αφορά την Κύπρο, είναι το θέμα της συμμετοχής, πώς δηλαδή ενισχύεται η συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή του τόπου μας, το κυπριακό, πώς βλέπουν οι νέοι την προοπτική για μια επανενωμένη Κύπρο, τα θέματα της ανεργίας και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στο θέμα της πρόσβασης των νέων σε αυτό το χώρο και να βάλουμε ένα φραγμό στο θέμα της ανεργίας, τα θέματα της καινοτομίας, πώς θα είναι το αύριο στην εργασία των νέων μέσα από τον επιχειρηματικό κόσμο των νέων και θέματα υφόρου ανάπτυξης, πώς επιτυχάνουμε νέους τρόπους για την υφόρο ανάπτυξη στην Κύπρο. Στέφανε, η δική σου ιδέα γιατί να συντονιστείς από ό,τι μας έχεις πει εκτός κάμερας, να συντονιστείς σε έναν από τα εργαστήρια, να το δούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Όμως, σε πρώτον πλάνο, ποια είναι οι δικές σου ιδέες για μια καλύτερη Κύπρο? Πιστεύω πως είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε μέλλον, επειδή έχουμε ανθρώπους με πολύ καλές ιδέες που μπορούν να αναπτύξουν μια καλύτερη Κύπρο που να είναι, ας πούμε, ανώτερη από τα ευρωπαϊκά στάνταρτς ή δεδομένα των άλλων χωρών στην Ευρώπη. Με καλύτερη εκπαίδευση, με το να δώσουμε συμμετοχή στους νέους και με τη βοήθεια των νέων, που θα είναι το μέλλον αυτού του τόπου, πιστεύω πως μπορούμε να χτίσουμε μια καλύτερη Κύπρο. Συμμετοχή, ανεργία, κυπριακό, καινοτομία και φορές ανάπτυξη. Εσύ
πώς τα αξιολογείς, ποιο είναι το πιο σημαντικό, να μου πεις ένα που τούτα, που θεωρείς πιο σημαντικό, που είναι το πρώτο για σένα που θέλεις να θίξεις και να βελτιώσεις ίσως. Okay. Αν ήταν από την πιστεύω πως η συμμετοχή μπορεί να συμπεριλάβει όλα τα άλλα, επειδή η συμμετοχή μπορεί να βοηθήσει τους νέους στο να δομήσουν μια καλύτερη Κύπρο και να έχουν μια καλύτερη αηφόρο ανάπτυξη και επίσης να βοηθήσουν στο Κυπριακό, στη λύση ή στο να δώσουν κάποιες ιδέες που να βοηθήσουν στο να είμαστε μια ενωμένη κοινωνία, είτε κοινοτική ή μόνοι μας. Άρα το ένα επιβάλλεται για να έρθει το άλλο, θεωρείς. Είναι αλληλένδετο. Ναι, είναι αλληλένδετο. Ποιος ο ρόλος σου στην δεύτερη σύνοδο νέων? Είμαι ένας από τους συντονιστές του βιωματικού εργαστηρίου της συμμετοχής και θα συντονίζω τη συζήτηση και θα βοηθήσω τους νέους που θα είναι μαζί μας σε εκείνο το εργαστήρι να βγάλουν κάποια συμπεράσματα μέσα από κάποια ερωτήματα για να δούμε ποιο είναι το επίπεδο της συμμετοχής στην Κύπρο και τι μπορούμε να κάνουμε για να το καλυτερεύσουμε. Έχεις κάποια προηγούμενη εμπειρία να ασχοληθείς ξανά με κάτι παρόμοιο? Ναι, λόγω του ότι είμαι μέλος της Παιδοβουλής, της Κυπριακής Παιδοβουλής, έχω συμμετάσχει και σε άλλα συνεδρία και στο εξωτερικό, στην Ελβετία και έχω εμπειρίες από άλλα βιωματικά εργαστήρια που βγάλαμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα για τη συμμετοχή. Μαρία, φέτος βλέπεις να υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους νέους? Ναι, πραγματικά ο αριθμός είναι μεγαλύτερος. Ήδη αρκετοί νέοι που συμμετείχαν πέρσι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να συμμετέχουν και φέτος. Απλά βλέπουμε ότι το θέλουν πάρα πολύ πλέον οι νέοι. Υπάρχει αυτή η ανάγκη να συμμετέχουν κάπου και να πούν αυτά που νιώθουν, να ακουστεί πραγματικά η φωνή τους. Με την προοπτική βέβαια ότι θα εισακουστούν και θα προχωρήσουν σε πράξεις και αυτά που λένε. Αλλά πράγματι είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και από μαθητές, από φοιτητές, οργανωμένα σύνολα, μεμονωμένα άτομα, ομάδες, τα πάντα. Είναι... Ποιες είναι οι, αν θέλετε, οι απόψεις που ακούτε μετά το τέλος του, για το περσινό τουλάχιστον, δηλαδή τι feedback λάβατε μέχρι τώρα? Θετικό, απλά όπως σας ανέφερα, οι νέοι αναμένουν να δουν αποτελέσματα. Οπότε έχουν ήδη προχωρήσει τα αποτελέσματα της προηγούμενης συνόδου, έχουν μετουσιωθεί σε κάτι. Είναι η εθνική στρατηγική που ετοιμάζεται και αναμένουν απλώς να δουν ότι μετά θα προχωρήσουν κάπου αυτά τα πορίσματα. Με την πείρα σου μέχρι τώρα, γιατί είσαι και λειτουργός Α στον Οργανισμό Ηλίας Κύπρου, ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα και ποια είναι τα προβλήματα που θέλουν να συζητήσουν ερχόμενοι στη Σύνοδο Νεολαίας? Εντάξει. Λαμβάνοντας υπόψη πλέον τα δεδομένα που επικρατούν τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στην Κύπρο, το πιο κύριο θέμα που αφορά τους νέους είναι η ανεργία, η εκπαίδευσή τους. Χρειάζονται σίγουρα κάποιο ρόλο, κάποιο συμβουλευτικό ρόλο, κάποιον να τους βοηθήσει στο τι θα επιλέξουν στο εμπορία, γιατί βλέπουν τα δεδομένα ότι είναι δύσκολα, υπάρχει κρίση ανεργία, υπάρχει νεανική παραβατικότητα. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία βλέπει ο οργανισμός με τα προγράμματά του, τα επεξεργάζεται αναλόγως, αλλά σίγουρα χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμη, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι νέοι μας και πρέπει να φτάσουμε παντού κοντά τους, δηλαδή σε όλους τους νέους όσο μπορούμε. Στεφάνε, ποια προβλήματα αντιμετωπίζετε? Αρχικά αντιμετωπίζουμε ενός κοινωνία της νεολαίας την νεανική παραβατικότητα. Βλέπω την κοινωνία μας να πλήττει από διαφθορά, ιδιαίτερα στους νέους, επειδή υπάρχουν πολλοί καυγάδες, ας το πούμε, ή δεν λαμβάνουν την απαραίτητη προσοχή, πιστεύω, από τους εκπαιδευτικούς. Και έχουμε περιστατικά, όπως τις προάλλες, με τις μαθήτριες. Και επίσης, άλλα προβλήματα που έχουμε είναι το πρόβλημα της συμμετοχής, που είπαμε και πριν. Και, εντάξει, πιστεύω η οικονομική κρίση έχει το ρόλο της σε αυτά τα θέματα, επειδή κάποιες οικογένειες δεν μπορούν να στηρίξουν οικονομικά τα παιδιά τους για να μπορούν να έχουν ένα καλύτερο background, ας το πούμε, για να είναι καλύτεροι πολίτες σε αυτήν την κοινωνία.
Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία, θεωρώ σήμερα, είναι η αποχή στις εκλογικές διαδικασίες. Που μέσα στα πλαίσια της συμμετοχής του ερωτών μπορεί να συζητήσετε. Ναι. Πού το προσδιορίζεις εσύ, γιατί θεωρείς ότι οι νέοι αποφεύγουν να ψηφίσουν, να αποφασίσουν για το μέλλον τους? Δεν λαμβάνω, πιστεύω, την απαραίτητη εκπαίδευση για να μπορούν να έχουν τη δική τους κριτική άποψη. Επειδή η κριτική σκέψη είναι το μεγαλύτερο και το καλύτερο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Να ξέρει να κρίνει το τι είναι σωστό και να δέχεται πληροφορίες, όχι άκρητα, αλλά να τις σκέφτεται πρώτα για να ξέρει το τι είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Να έχει τη δική του πολιτική άποψη. Πιστεύω μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν μπορεί ο νέος να έχει την κριτική άποψη για να ξέρει τι είναι καλό για τον τόπο μας και να έχει την άποψη να μπορεί να επιλέξει ποιος είναι ο καλός ηγέτης σε αυτόν τον τόπο. Άρα έχουμε πρόβλημα στην κρίση μας και στο να κρίνουμε το σωστό ή το λάθος. Μάλιστα. Και πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας για να μάθει πληροφορίες για την σύνοδο? Αρχικά να αναφέρουμε ότι εντάξει, έχει λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, ήταν μέχρι 7 Νοεμβρίου. Όμως μπορούν ακόμα, αν υπάρχουν άτομα που ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλέφωνα 22 400 2601, στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας, ή να μπουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Νεολαίας, όπου υπάρχουν οι ανάλογες πληροφορίες. Άρα μπορεί κάποιος ακόμα να συμμετέχει, έστω και να έχουν κλείξει οι διαδικασίες. Ναι, είναι κάτι που θα το δούμε ανάλογα. Ναι. Με τη χωρητικότητα του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ.